Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά τη συμμετοχή μελών ερευνητικής ομάδας του ΕΛΚΕΘΕ σε μια σημαντική αποστολή για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης βακτηρίων και ιών, που όμως στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ανταρκτικής. Περισσότερα θα μας πει, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον φιλοξενούμε, ο κύριος Παντελής Καθάριος, Διευθυντής Ερευνών στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Την καλησπέρα μας, κύριε Καθάριε. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω κάποιες λεπτομέρειες να μας βάλετε στο κλίμα της σημαντικής εξέλιξης και της συμμετοχής της ερευνητικής ομάδας σε αυτή την σημαντική αποστολή. Μάλιστα. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εθνικό πρόγραμμα της Χιλής. Εμείς έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο και συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα ως διεθνείς συνεργάτες. Είμαστε εμείς και είναι επίσης και το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης από τη Δανία. Μάλιστα. Οπότε μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτό, αυτού υπάρχουν δύο αποστολές που θα γίνουν στην Ανταρκτική. Η πρώτη θα είναι φέτος, τον Ιανουάριο, δηλαδή σε δύο μήνες από δύο-τρεις μήνες εκεί από τώρα. Εκεί που θα συμμετέχετε εσείς. Μάλιστα. Σε αυτή την αποστολή θα πάω εγώ. Για δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το όλο ταξίδι θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα μαζί με την παραμονή στη Χιλή. Θα κατέβουμε κάτω στην Παταγωνία και από την Παταγωνία θα μεταφερθούμε είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο. Αυτό θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή στη βάση, την ερευνητική βάση στην Ανταρκτική. Στο πρακτικό σκέλος, το αντικείμενο των ερευνών ποιο θα είναι? Όπως είπατε κι εσείς, είναι αυτό που θα μελετήσουμε είναι την αλληλεπίδραση που έχουν τα και οι ιοί που προσβάλλουν αυτά τα συγκεκριμένα βακτήρια στο περιβάλλον της Ανταρκτικής. Αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της μελέτης. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί στο παρελθόν και θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις που σας προβληματίζουν και θέλετε να το ψάξετε κάπως παραπάνω? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας ενδιαφέρουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Αυτό που πιθανόν δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν ιοί που προσβάλλουν τα βακτήρια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ιοί είναι πολύ εξειδικευμένοι και ονομάζονται βακτηριοφάγοι. Οι βακτηριοφάγοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε κάθε οικοσύστημα, γιατί ουσιαστικά ρυθμίζουν τους πληθυσμούς των βακτηρίων. Αυτό τώρα, σας είπα, σε ένα περιβάλλον όπως είναι το περιβάλλον της Ανταρκτικής, το θαλάσσιο περιβάλλον της Ανταρκτικής, δεν έχει μελετηθεί. Τώρα από τη μελέτη των βακτηριοφάγων μπορούν να προκύψουν πάρα πολλά πράγματα. Η ουσία του συγκεκριμένου έργου έχει να κάνει με το οικοσύστημα, με το ρόλο που έχουν αυτές οι σχέσεις στο περιβάλλον. Όμως από τη μελέτη των βακτηριοφάγων μπορούν να προκύψουν πάρα πολλά πράγματα. Στη δικιά μας την ομάδα στο ΕΛΚΕΘΕ, εμείς χρησιμοποιούμε αυτούς τους ιούς ως μέσο καταπολέμησης βακτηριακών ασθενειών. Οπότε υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που μας ενδιαφέρουν και θα το δούμε στη συνέχεια. Τα συμπεράσματα που πιθανότατα να προκύψουν θα σας φανούν χρήσιμα και στο ερευνητικό μέτωπο σε τοπικό επίπεδο? Σε τοπικό επίπεδο. Έτσι όπως άμεσα όχι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή η όποια πληροφορία αποκομίσουμε από αυτές τις σχέσεις σε ένα ακραίο περιβάλλον όπως είναι αυτό το περιβάλλον της Ανταρκτικής, θα μας βοηθήσει να δούμε ρητικά με το δικό μας το περιβάλλον εδώ στη Μεσόγειο, με το δικό μας θαλάσσιο οικοσύστημα, τις διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Αυτό είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο κέρδος. Η Ανταρκτική είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι παρθένο. Δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις που προέρχονται από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου θα μπορέσει να αποτελέσει μια βάση αναφοράς. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο τι σημαίνει για μια ελληνική ερευνητική ομάδα η συμμετοχή της σε αυτή την ερευνητική αποστολή σε μια διεθνή κλίμακα. Και αν οι προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη εξωστρέφεια σιγά σιγά τις πετυχαίνετε, φτάνετε στον τελικό σας στόχο. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για το ΕΛΚΕΘΕ και για την ελληνική έρευνα. Δεν είναι
εύκολο να συμμετάσχεις, να συμμετέχει κανείς σε τέτοιου είδους αποστολές. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα. Οπότε για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όμως πέραν αυτής της αποστολής, τόσο το ΕΛΚΕΘ όσο και τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και η έρευνα γενικότερα στην Ελλάδα έχει διεθνείς συνεργασίες, στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά στο διεθνή χώρο και αυτό είναι, δεν είναι κάτι που συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή είναι προϊόν μιας δουλειάς που έχει προηγηθεί από πάρα πάρα πολύ κόσμο στην έρευνα. Η έρευνα βασίζεται στη συνεργασία και η διεθνή συνεργασία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Προφανώς η εξωστρέφεια της ελληνικής έρευνας είναι ζητούμενο. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, είναι κάτι που το ζητάνε όλοι, το ζητάει και η πολιτική ηγεσία. Δεν είναι πάντα εύκολο, χρειάζεται η έρευνα, χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται ακριβώς διαφορετική και αντιμετώπιση. Πόσο έχει δοκιμαστεί, κύριε Καθάρη, η έρευνα γενικά, η προσπάθεια να υπάρξει έρευνα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, με αυτή την αιμορραγία επιστημόνων στο εξωτερικό, ωστόσο η ελληνική έρευνα και του ΕΛΚΕΘΕ και εσείς προσωπικά δηλώνετε όλοι παρόντες. Ναι, αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, οι ερευνητές δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο, είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και με αυτό δουλεύουμε. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αγκυλώσεις στην Ελλάδα, υποχρηματοδότηση, αλλά ακόμα και περισσότερο από την υποχρηματοδότηση, πιο σοβαρή για μένα, τουλάχιστον εκφράζοντας τη δική μου άποψη, είναι η γραφειοκρατία, πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι ερευνητές και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία οι συνάδελφοι στο εξωτερικό δεν τα έχουν. Εμείς πρέπει να λύνουμε προβλήματα γραφειοκρατικής φύσης. Κύριε Καθάρη, αυτό δεν είναι ευνοϊκό. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνετε στην Ανταρκτική? Ναι, προφανώς. Είναι η πρώτη φορά. Μάλιστα. Εδώ είμαστε να... Έχω πάει στη Χιλή, ναι, έχω συνεργαστεί, ναι, με τους... Έχω ξαναπάει στη Χιλή, έχω φτάσει και μέχρι την Παταγωνία, αλλά στην Ανταρκτική είναι η πρώτη φορά. Εδώ είμαστε να δούμε και να αναλύσουμε και τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν. Με το καλό όταν επιστρέψετε, σίγουρα έχει ιδιαίτερη αξία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε θερμά.